Αντιδράτε, κύριε Καραφιλίδη, στην ίδρυση του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση? Λοιπόν, καταρχήν να τονίσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε για πάντα ότι και ο Σύλλογος και εγώ, προφανώς του πρώτου Λυκείου, χαιρετίζουμε την ίδρυση του Καλλιτεχνικού. Δεν είμαστε ενάντια, δεν συζητάμε το θέμα το να μην γίνει, προφανώς και θέλουμε να γίνει. Απλώς θέλουμε να μπουν κάποιοι κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί καταρχήν έχουν να κάνουν με τους χώρους, θα στεγαστεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο, το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάμε για ελάχιστο, τουλάχιστον 10 αίθουσες, οι οποίες 10 αίθουσες δεν υπάρχουν στο σχολείο μας. Δηλαδή και σε μια αυτοψία που έγινε από τον κύριο Περιφερειακό, διαπιστώθηκε ότι τελικά οι αίθουσες δεν υπάρχουν. Είναι αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνται σαν εργαστήριο, οι οποίες μετρήθηκαν σαν αίθουσες στο My School, στο σύστημα του πληροφοριακού του Υπουργείου, και οι οποίες ουσιαστικά δεν ξέρω αν έγινε με κάποια σχετική σκοπιμότητα, χρησιμοποιήθηκαν με τη λογική ότι υπάρχουν αίθουσες στο πρώτο Λύκειο. Ναι, χωράει το Καλλιτεχνικό. Αν αρχίσουμε να κόβουμε εργαστήρια, να μην χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια, να αρχίσουμε να μαζευόμαστε εμείς, να αρχίσει την επόμενη χρονιά μια σμίκριση ουσιαστικά του σχολείου, ναι, μπορούμε να πούμε ότι θα χωρέσει. Τουλάχιστον με τις παρούσες συνθήκες, το πώς είναι φέτος δομημένο το σχολείο, με τα τμήματα που έχει, και υπάρχει μια προοπτική, λέμε εμείς, ότι του χρόνου ίσως αυξηθούν τα τμήματα αυτά. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την χωροθέτηση του κτηρίου μας. Με αυτή την έννοια δηλαδή, είπαμε ότι ναι, μεν, αλλά.